Καλό μεσημέρι, κύριε Γλυβετόπουλε. Για πείτε μου τώρα, τι εκτιμάτε ότι θα κάνει το Ισραήλ, αυτή η απάντηση που περιμένουμε, ποια λέτε θα είναι στρατηγία? Σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάζω και καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι όπως τον Απρίλιο με τους δύο βαλιστικούς πυράβλους. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω τι είπε ο Νετανιάχου στο βήμα του ΟΗΕ. Έχει σημασία. Παράφρασε τον ομαλό ποιητή Ντίλαν Τόμας και λέει: «Και εσύ πατέρα μου, εκεί στο θλιβερό ύφος, κατάρα ευλογησέ με τώρα, με τα άγρια δακρυά σου προσεύχομαι. Μην πηγαίνετε απαλά σε εκείνη την καλή νύχτα. Οργή, οργή ενάντια στο θάνατο του φωτός». Και λέει παρακάτω: η αιωνιότητα του Ισραήλ δεν θα κλονιστεί. Είδατε, ο κύριος καθηγητής είπε για το κταπόδι, χτύπα το κεφάλι τώρα. Η αντιπολίτευση, βλέπω, δεν κάνει καθόλου κριτική στον Νετανιάχου. Αν γινόταν σήμερα εκλογές, ο Νετανιάχου θα έπαιρνε το 60%. Άλλαξαν τα δεδομένα. Θυμάστε, ναι, μετά την 7η Οκτωβρίου, σε τι κατάσταση ήταν ο Νετανιάχου, τον κατηγορούσαν διαδηλώσεις στο Ισραήλ κλπ. Άρα το momentum τώρα τον ευνοεί για πιο σκληρά χτυπήματα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή, το έχω πει και εγώ, ότι εγώ χρησιμοποίησα με πιο λαϊκή έκφραση, ότι τα αραβικά κράτη κλείσανε το μάτι στο Ισραήλ για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν τους συμφέρει. Κάποιους τους βολεύει αυτή η ιστορία που γίνεται τώρα? Πολύ, πολύ τους βολεύει. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν είναι Άραβες, είναι Πέρσες. Το Ιράν είναι Σιήτες και η πλήρη εξουσία του πλην Χαμάς είναι το παράδοξο που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Και όλα τα αραβικά κράτη είναι Σουνίτες. Μην αγνοούμε αυτό το παράγοντα, το θρησκευτικό. Βλέπετε, όλα γίνονται εκεί με υπόβαθρο και βάση, θα έλεγα, το θρησκευτικό κομμάτι. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί μετά το θάνατο του προφήτη για 14 αιώνες σκοτώνονται μεταξύ τους, ποιος μας λέει, βρίστε μου ένα λόγο, ότι αυτή τη κρίσιμη περίοδο θα πάνε να βοηθήσουν το Ιράν? Όχι. Δεν θα πάνε, κατά τη δική μου άποψη, ναι, εκτός αν συμβούν φοβερά γεγονότα στην περιοχή που αλλάζουν αυτά τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μάλιστα. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω, ο κύριος Νετανιάχου απευθύνθηκε στο λαό του Ιράν. Για πρώτη φορά το έκανε δηλαδή ως πρωθυπουργός. Και τους έστελνε ένα μήνυμα στη γλώσσα τους, στα φαρσί. Λοιπόν, και τους λέει ότι το Ιράν, λέει, θα επελευθερωθεί νωρίτερα από όσο νομίζει ο κόσμος, λέει. Καλεί δηλαδή το λαό του Ιράν να αντιδράσει σε αυτό που ονομάζει ότι το καθεστώς των τρομοκρατών, λέει, και της δικτατορίας βυθίζει την περιοχή μας περαιτέρω στο σκοτάδι και τον πόλεμο. Και πάει παρακάτω και λέει, αν νοιαζόταν για σας, λέει, αυτό το καθεστώς το τυραννικό, αυτά που σκορπάει για τρομοκρατία στα διάφορα στην περιοχή θα πηγαίναν στην παιδεία, θα πηγαίναν στην υγεία, θα πηγαίναν σε πολλά πράγματα που θα κάναν τη ζωή σας καλύτερη. Και συνεχεία τους πάει στην ιστορία και λέει, μιλάει για τον ευγενικό λαό του Ιράν και λέει, τα δύο αρχαία έθνη μας, ο εβραϊκός και ο ιρανικός λαός, θα είναι επιτέλους ειρήνη, για τους προηγουμένους τους καλούσε να ρίξουν αυτή την ηγεσία, αυτό το καθεστώς. Και οι χώρες μας, λέει, θα ζουν σε ευημερία όπως παλαιότερα. Τι εννοώ σε παλαιότερα? Ξέρετε, επισάχη, οι δύο πυλώνες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η Περσία και το Ισραήλ. Και είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Αφήστε που πάρα πολλοί Ισραηλινοί έχουν έρθει από το Ιράν. Είχε μια πολύ πολύ μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Άρα λοιπόν, ο Νετανιάχου μας λέει τι θα κάνει, σύμφωνα και τα είπε στον ΟΗΕ, στο βήμα του ΟΗΕ αυτά, απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό να αντιδράσει. Προσωπικά εκτιμώ ότι υπάρχει εσωτερική αντίδραση, ασχέτως αν δεν φαίνεται, γιατί στο εξωτερικό ξέρουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις εναντίον των μολάδων κλπ. Και παίρνοντας αυτό το momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ανάλυση που συμφωνώ απόλυτα, που λέει οι 6 επιτυχίες του IDF μετά την 7η Οκτωβρίου. Yeah. Και λέει, πρώτον, η ταχύ ανάκαμψη του στρατού. Γιατί στην αρχή ήταν μουδιασμένοι, εγώ μιλούσα με Ισραηλινούς, θεωρούσαν ένα νέο ολοκαύτωμα, ότι έγινε, υπέστησαν ένα νέο ολοκαύτωμα. Υπήρχε μια φοβία σε αυτό το λαό. Δεύτερον, έχουν διαλύσει τις μαχητικές δυνάμεις της Χαμάς και του Ισλάμικ Τζιχάντ στη Γάζα. Τρίτον, υπάρχει μια δραματική αντιστροφή της ισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Δηλαδή δεν βλέπουμε πρωτοβουλίες της Χεσμολάχ, βομβαρδισμούς κλπ. Υπήρχε μια διαρκής απειλή
που την είχαν λάβει υπόψη οι Ισραηλοί και γι' αυτό και αποσύρανε και 70-80.000 κατοίκους από το βορρά. Τέταρτον, λέει ότι τον Απρίλιο αποκρούσανε το Ιράν, την επίθεση του Ιράν, με μια συμμαχία στην περιοχή που περιλάμβανε, εκτός από τα γνωστά κράτη, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, και αραβικά κράτη, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία. Και επίσης αναφέρεται σε κάτι που δεν το είχαμε πάρει είδηση, ότι οι επιχειρήσεις που κάναμε στη Δυτική Όχθη του IDF αποτρέψαμε μια τρίτη Παλαιστινιακή Ιντιφάντα. Είδατε που είχαμε κάποιες επιχειρήσεις και λοιπά και είχαμε και νεκρούς. Σχεδιάζονταν κατά του Νετανιάχου μια, την έναρξη μιας νέας Ιντιφάντα, το οποίο πραγματικά θα άλλαζε το τοπίο. Και το τελευταίο, έχουμε αποκαταστήσει την αποτροπή σε όλα τα μέτωπα. Νομίζω ότι η ανάλυση αυτή από Ισραηλής πλευράς απεικονίζει την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, τώρα, θα έλεγα ότι το πάνω χέρι το έχει το Ισραήλ στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Ναι, στρατηγέ, αυτό που θέλω να ρωτήσω και με βάση την εμπειρία σας, επί του πεδίου τι θα κάνει το Ισραήλ τώρα? Επί το πεδίο θα συνεχίσει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει να καταλάβει όλο το Λίβανο, αλλά θα εκτιμώ ότι ο κύριος σκοπός του είναι να εξουδετερώσει τις υφιστάμενες απειλές. Δηλαδή να μπορέσει να, κατά κάποιο τρόπο, να μειώσει τη στρατιωτική ισχύ της Χαμάς με οποιοδήποτε τρόπο. Ήδη έχει καταφέρει να αποκεφαλίσει την ηγεσία της Χαμάς και να απονευρώσει τη Χαμάς. Δεν υπάρχουν διοικητές να δικήσουν κλπ. Το άλλο που τον απασχολεί είναι περίπου 100.000 πύραυλοι που έχουν κρυμμένο στα διάφορα τούνελ κλπ. Το πώς θα το καταφέρει αυτό είναι ένα ερώτημα. Και δεν μπορώ να σας πω. Αυτό για τη Χαμάς, με το Λίβανο και τη Χεσμπολάχ. Για τη Χεσμπολάχ, ναι. Για τη Χαμάς φαίνεται ότι εδώ επιζητούν μια διεθνή αντιπροσώπηση των Παλαιστινίων με αραβικά κράτη κλπ, η οποία θα αναλάβει την διοίκηση και τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν. Ήδη το έχει πει και ο Τόνι Μπλερ αυτό, ο οποίος ήταν καμιά δεκαετία χρόνια ως εκπρόσωπος του ΙΕ στην περιοχή μετά το 2006. Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω πάλι στα Ηνωμένα Έθνη που είπε ο Νετανιάχου, που πρέπει να τα λάβω υπόψη. Λέει, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνοηθήκατε με τους Ναζί εσείς, λέει, για την Γερμανία κλπ. Αλλά αναλάβατε εσείς οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή Σοβιετική Ένωση, Αγγλία, Αμερική και Γαλλία, τέσσερις δυνάμεις, πώς θα είναι η μεταπολεμική Γερμανία. Έτσι πρέπει να γίνει και εδώ, το είπε ο Νετανιάχου. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Προσωπικά εκτιμώ ότι το Ιράν είναι σε δύσκολη θέση. Την προηγούμενη φορά είχε δύο επιλογές, ή να μην κάνει τίποτε, χάνοντας τη γεωπολιτική του έτσι δυνατότητα και το κύρος του ως ηγέτιδα δύναμη των Σιητών. Επέλεξε την δυσκολότερη απόφαση, το οποίο θα επιφέρει αντιδράσεις από το Ισραήλ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τα είπε ο κύριος καθηγητής, τον άκουσα, θα συμφωνήσω, δηλαδή μόνο σε ένα σημείο δεν θα αντιδράσει το Ιράν, αν το χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και εκεί είναι πραγματικά το αδύναμο σημείο. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι εύκολα, είναι σε βάθος 100 μέτρων μέσα οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Κύριε Μπαλτζόη, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Λοιπόν, αυτά και από τον αντιστράτη.